Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε τη σελίδα 694, είναι από το βιβλίο Ιερεμίας ο Προφήτης, κεφάλαιο ΚΔ και πρώτο εδάφιο. Σελίδα 694, ΚΔ κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Ο Κύριος έδειξε σε μέ και ειδού δύο κάλαθη σήκων κείμενοι έμπροσθεν του ναού του Κυρίου, αφού ηχμαλώτευσε ο Ναβουγοδονόσορ, ο βασιλεύς Βαβυλώνος Ιεχονίαν, τον ιόν του Ιωακήμ, βασιλέα του Ιούδα και τους άρχοντας του Ιούδα και τους ξυλουργούς και τους χαλκείς εξ Ιερουσαλήμ και έφερε αυτούς στη Βαβυλώνα. Ο κάλαθος ο ένας είχε σίκα κάλιστα ως τα σίκα τα πρώιμα, ο δε κάλαθος ο άλλος σίκα κάκιστα, τα οποία δια την αχριότητα δεν είναι τρόγοντο. Κι είπε ο Κύριος προς εμέ, τι βλέπεις Ιερεμία? Κι είπα σίκα. Τα σίκα τα καλά είναι κάλιστα, τα δε κακά κάκιστα, ώστε δια την αχριότητα δεν τρώγονται. Πάλι να έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, καθώς τα καλά ταύτα σίκα, ούτω θέλω επιμεληθεί τους εκμαλωτισθέντας εκ του Ιούδα, τους οποίους εγώ απέστειλα εκ του τόπου τούτου εις την γη των Χαλδαίων διακαλών, διότι θέλω επιστηρίξει τους οφθαλμούς μου επ' αυτούς διακαλών και θέλω αποκαταστήσει αυτούς εν τη γη ταύτη και οικοδομήσει αυτούς και δεν θέλω κατακριμήσει και θέλω φυτεύσει αυτούς και δεν θέλω εκριζώσει. Και θέλω δώσει εις αυτούς καρδίαν για να μην γνωρίζωσιν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και θέλουσιν είστε λαός μου και εγώ θέλω είστε Θεός αυτών, διότι θέλουσιν επιστρέψει εξ όλης της καρδίας αυτών. Και καθώς τα σίκα τα κακά τα οποία δια την αγριότητα δεν τρώγονται, ούτε βεβαίως λέει ο Κύριος, ούτω θέλω παραδώσει σε δεκίαν τον βασιλέα του Ιούδα και τους μεγιστάνας αυτού και το υπόλοιπον της Ιερουσαλήμ το εναπολυφθέν εν τη γη ταύτη και τους κατοικούντας εν τη γη της Αιγύπτου. Και θέλω παραδώσει αυτούς εις διασποράν εις πάντα τα βασίλεια της γης προς κακόν. Και όνει εις όνειδος και εις παροιμίαν και εις λιδωρίαν και εις κατάραν εν πάση της τόπης όπου θέλω διώξει αυτούς. Και θέλω αποστείλει προς αυτούς την μάχεραν, την πείναν και τον λιμόν έως σου αφανιστώσιν επάνωθεν από της γης, την οποία έδωκα εις αυτούς και στους πατέρας αυτών. Αμήν. Ιερεμίας, ένας άνθρωπος πραγματικά δούλος του Θεού, τον οποίον ο Κύριος εκάλεσε σε μία περίοδο παράβασης, ανομίας και αμαρτίας του λαού Ισραήλ. Και τον κάλεσε και τον κατέστησε προφήτη εις το λαό Ισραήλ αλλά και στα έθνη. Του έδωσε το λόγο του και του έδωσε συγκεκριμένες εντολές, καθώς του είπε ότι εγώ βάζω στο στόμα μου, στο στόμα σου τα λόγια μου και εγώ σε στέλνω και πρόσεξε, εσύ θα πηγαίνεις εκεί ακριβώς που σε στέλνω. Θα λες ακριβώς αυτά τα οποία εγώ σου λέω να πεις. Και ο Ιερεμίας έκανε ένα μεγάλο λάθος. Ζώντας μέσα σε ένα περιβάλλον αμαρτίας και παράβασης, ζώντας μέσα σε κακουχίες και εξαιτίας του Ναβουχοδονόσορα, του εχθρού του λαού Ισραήλ, αλλά και εξαιτίας του λαού Ισραήλ εις βάρος του που δεν άντεχαν το Λόγο του Θεού, πήγαινε στον Κύριο και έλεγε αυτά που έβλεπε, μετέφερε αυτά που άκουγε από τους ανθρώπους και ζητούσε από το Θεό να ελεήσει και να ευλογήσει τους ανθρώπους τους οποίους αγαπούσε, το λαό του, αντίθετα από αυτά που ο Θεός του είχε πει. Γι' αυτό και ο Θεός τον απέβαλε δύο λίγων τον Ιερεμία και μάλιστα όταν παραπονέθηκε ο Θεός και του λέει και είπε στο Θεό πως κατάντησα έτσι, τίποτα δεν πάει καλά στη ζωή μου,
δεν μ' ακούς στην προσευχή μου, δεν ενεργείς στις δεήσεις μου. Ο Θεός του είπε, μετανόησε, και αν μετανοήσεις και επιστρέψεις σε μένα όπως στην αρχή και έρχεσαι από μένα να μαθαίνεις, να ακούς και να αποστέλεσαι σε αυτούς που εσύ από αυτούς αποστέλεσαι σε μένα, αν αλλάξεις πορεία, τότε εγώ θα σε αποκαταστήσω πάλι και θα σε κάνω σαν το στόμα μου. Γιατί θα μάθεις να εκλέγεις το τίμιον και να απορρίπτεις το αχρίον. Το κατάλαβε ο Ιερεμίας, κατάλαβε το λάθος του, ότι δεν είναι να μεταφέρουμε στο Θεό αυτά που βλέπουμε και ακούμε, αλλά να μεταφέρουμε από το Θεό τα λόγια Του και την αγάπη Του σε αυτούς μέσα στους οποίους ζούμε και πολλές φορές ταλαιπωρούμεθα. Δεν είναι να λέμε τη γνώμη μας στο Θεό και να εξητούμε κατά το θέλημά μας στο Θεό, είναι να ακούμε προσεκτικά τη φωνή του Θεού και να εκφράζουμε το θέλημα του Θεού στους ανθρώπους, μη τυχόν και ακούσουν, μετανοήσουν, επιστρέψουν, σωθούν και ευλογηθούν. Δεν είναι να μεταφέρουμε από τους ανθρώπους για να ευλογηθεί ο Θεός, είναι να μεταφέρουμε από το Θεό για να ευλογηθούν οι άνθρωποι. Και το κατάλαβε και μετανόησε και ξαναβρέθηκε στην παρουσία του Θεού χωρίς προσωπική γνώμη και αίτημα, με πρόθεση να ακούσει. Και ο Θεός τώρα πια τον βρήκε έτσι όπως τον ήθελε, τον δέχτηκε έτσι όπως ο Θεός ήθελε και του αποκαλύπτει τώρα πράγματα τα οποία ο Ιερεμίας δεν ξέρει, και δόξα στο Θεό, πράγματα που επειδή ο Θεός ξέρει τώρα θα μάθει και ο Ιερεμίας. Αδερφοί αγαπητοί, πριν προχωρήσουμε, δεν ξέρουμε, μόνο ο Θεός μπορεί να μας μάθει. Αλλά αυτό πρέπει να είναι μέσα στην καρδιά μας βέβαιο. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω, δεν ξέρω πού να πάω, δεν ξέρω πώς να μιλήσω, δεν ξέρω πώς να σταθώ. Δεν ξέρουμε. Ο μόνος ο οποίος ξέρει τα πάντα και μπορεί να μας φανερώσει, αλλά επιπλέον και να μας δώσει δύναμη να πράττουμε το θέλημά Του, είναι ο Θεός, όταν Τον πλησιάζουμε με όλη μας την καρδιά για να μάθουμε, για να εξητήσουμε, όχι να Του πούμε, αλλά να μας οδηγήσει και να μας λέει. Το αποτέλεσμα λοιπόν, ο Θεός τώρα χαρούμενος, θα τολμούσα να πω, με τον Ιερεμία, τον έφερε μπροστά στο ναό του Κυρίου, στην παρουσία του Θεού, την περίοδο που ο Ιεχονίας, 18 ετών, έγινε βασιλιάς και σε 3 μήνες ήρθε ο Ναβουχοδονόσορ εναντίον του λαού Ισραήλ, και αυτός, σύμφωνα με το λόγο του Θεού και με τη φωνή του Θεού, εξήλθε ο Ιωαχήν προς τον βασιλέα της Βαβυλώνος μόνος του, ειρηνικά, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και κοιτάξτε αδερφοί, εάν πήγαινε ο Ιερεμίας στο Θεό να πει «Κύριε, σώσε τον Ιωαχήν», το κακό θα ήταν μεγάλο. Πήγε στο Θεό και του είπε ο Θεός, «Πες τον Ιωαχήν να παραδοθεί στον Ναβουχοδονόσορα». Γιατί πολλές φορές, για εμπόλες, τις περισσότερες φορές, αυτό που μας λέει ο Θεός είναι αυτό που δεν χωράει στην καρδιά μας, που δεν θέλει η καρδιά μας, μας το εξηγεί. Οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας. Οι αποφάσεις μου δεν είναι αποφάσεις σας. Μα ήρθε εχθρός. Και ο Θεός λέει, πήγαινε Ιωαχήν και εσύ και η γυναίκα σου και η μητέρα σου και η δούλη σου και οι άρχοντές σου και οι ευνούχοι σου, όλοι πηγαίνετε, γιατί θα σας μετικήσει ο Ναβουχοδονόσορ. Και στη συνέχεια τους λέει, και όχι μόνο αυτό, εκεί
φυτεύσατε, οικοδομήσατε, πληθυνθείτε, αυξηθείτε. Εκεί θα ευλογηθείτε και το κρίσιμο σημείο, θα έλθετε εις αυτόν και θα μετανοήσετε, θα επιστρέψετε σε μένα και εγώ θα επιστρέψω σε εσάς και θα σας επιστρέψω στο λαό Ισραήλ. Και ο Ιωαχήν το έκανε, υπάκουσε και ο Θεός ευαρεστήθηκε, παρόλο που είναι παράλογο να μην πολεμήσω για την πατρίδα μου, να μην πολεμήσω. Και ο Ναβουχοδονόσορ όταν μετόκισε το βασιλιά και τους άρχοντές του, έβαλε βασιλιά το Σεδεκία. Στο υπόλοιπο, στο φτωχότερο των ανθρώπων, στο αδύνατο των ανθρώπων του λαού Ισραήλ. Και τώρα έρχεται ο Θεός και του λέει, έλα τώρα Ιερεμία να σου πω. Και δείχνει προς τον Ιερεμία μπροστά στην παρουσία του Θεού, μπροστά στο ναό του Θεού, δύο καλάθια με σίκα. Το ένα καλάθι ήταν μαζεμένα σίκα, τακτοποιημένα πάρα πολύ καλά και κάλλιστα. Ζηλευτά, εκλεκτά. Κοιτάει και το άλλο το καλάθι, μαζεμένα, τακτοποιημένα, εγκαταλελειμμένα σάπια. Δύο καλάθια που ο Θεός έχει μαζέψει. Τα μεν άριστα, κάλλιστα, τα δε κάκιστα. Ο Θεός τα έχει μαζέψει, ο Θεός τα έχει βάλει μέσα. Και τον ρωτάει, τι βλέπεις? Αυτό που έβλεπε, είπε. Δύο καλάθια σίκα. Τα μεν σίκα είναι καλά άριστα, κάλλιστα, τα δε κακά, κάκιστα, άχρηστα. Και έρχεται τώρα ο Θεός να το εξηγήσει. Τα καλά σήκανε ο Ιωαχήν που υπάκουσε στην παράλογη κατά την λογική των ανθρώπων εντολή του Θεού, παρεδόθηκε με το κομίστη. Τα κακά σήκα, τα κάκιστα είναι ο Σεδεκίας, στον οποίον ο Θεός με τον Ιερεμία τον φώναξε και του είπε, παραδώσου λίγες μέρες πριν καταστραφεί η Ιερουσαλήμ, κρεμιστεί ο ναός και φωνευτεί ο λαός. Παραδώσου, μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Και είναι το μήνυμα αυτό, αδερφοί, μη φοβάσαι όταν σου μιλάει ο Θεός. Αλλά να είσαι σίγουρος ότι σου μιλάει ο Θεός. Γιατί ο Θεός μιλάει στον Ιερεμία. Δεν μιλάει στον Σεδεκία. Στον Ιερεμία μιλάει. Τον προφήτη που τον έχει χρήσει. Που του έχει δώσει καρπό. Που φαίνεται. Που τον έχει ψώσει. Που τον έχει συστήσει. Γιατί Ιερεμίας σημαίνει ο Κύριος υψώνει. Μη φοβάσαι, λέει ο Θεός με τον Ιερεμία τον προφήτη στον Σεδεκία. Παραδώσου, θα μετακομιστείς και θα ευλογηθείς. Εκεί που θα σε πάω εγώ, εκεί θα ευλογηθείς. Και ο Ιερεμίας λέει, φοβάμαι. Φοβάμαι τους Ιουδαίους που είναι εκεί, μήπως με ονειδήσουνε. Φοβάται τους ανθρώπους και δεν φοβάται το Λόγο του Θεού. Και δεν φοβάται το Θεό. Αυτή είναι η λογική του ανθρώπου που πρέπει σήμερα να την καταδικάσουμε. Πρέπει να εκλέξουμε τη λογική του Θεού που είναι έτοιμος να μας αποκαλύπτει. Και του λέει ο Ιερεμίας, αν μείνεις, όχι μόνο εσύ θα καταστραφείς, όχι η οικογένειά σου, όχι ο λαός, αλλά και η Ιερουσαλήμ θα κρεμιστεί και ο ναός θα γκρεμιστεί. Δεν λυπάσαι, δεν φοβάσαι το Θεό, το Λόγο του Θεού? Και ο Σεδεκίας λέει όχι. Και ενώ ο Θεός έβαλε το Σεδεκία βασιλιά, ο Θεός έθεσε το υπόλοιπον και έφερε το Λόγο τους αυτούς, τα μάζεψε τα σίκα, μετά ο Θεός τα εγκατέλειψε.
Και πού τα εγκατέλειψε? Τα εγκατέλειψε μακριά. Έφυγε μακριά ο Θεός. Και αδερφοί αγαπητοί, είναι τραγικό να σε εγκαταλείψει ο Θεός και θαυμαστό να σε φροντίζει ο Θεός. Και εξαρτάται από τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Εάν υποτάσσεσαι, υπακούς και πηγαίνεις εκεί που σε θέλει ο Θεός, ο Θεός θα σε φροντίζει και θα σε ευλογήσει. Αν πηγαίνεις εκεί που θέλεις ή που φοβάσαι τους ανθρώπους, τότε δεν είναι ότι θα σε εγκαταλείψει ο Θεός, αν και θα σε εγκαταλείψει, αλλά είναι ότι εσύ θα εγκαταλείψεις τον Θεό. Εσύ απομακρύνεις από τον Θεό. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό, αγαπημένα μου αδέλφια, να είμαστε εκεί που ο Θεός μας επιμελείται, μας φροντίζει, μας προσέχει, μας ευλογεί. Και είναι τραγικό, δεν είναι μόνο επικίνδυνο, είναι τραγικό να πηγαίνεις εκεί μακριά από εκεί που σε θέλει ο Θεός. Πού τον ήθελε ο Θεός και τον Ιωαχήν και τον Ιερεμία και τον Σεδεκία? Στην εξορία. Όχι εκεί που γεννήθηκαν, εκεί που τους στέλνει. Γιατί ο Θεός γνωρίζει. Και ποιο είναι το μεγάλο μυστικό του γιατί? Γιατί δεν μπορούσε ο Θεός εδώ στην Ιερουσαλήμ, στο λαό Ισραήλ, να κάνει αυτό το καλό έργο που έχει ετοιμασμένο? Όχι, γιατί? Γιατί εσύ εκεί δεν μπορείς να μετανοήσεις. Εκεί δεν μπορείς εσύ να φέρεις την καρδιά σου στο Θεό με μετάνοια. Εκεί που θα μπορέσεις να μετανοήσεις και να επιστρέψεις στο Θεό, εκεί σε θέλει ο Θεός. Είναι πολύ σημαντικό, αγαπημένα μου αδέλφια, να γνωρίζουμε που μας θέλει ο Θεός. Πού μας θέλει ο Θεός? Γιατί ο Θεός έχει ετοιμάσει τα οροθέσια της κατοικίας μας, λέει, σε όλους τους ανθρώπους. Αλλά όλοι οι άνθρωποι αποδεχόμεθα, και ας αφήσουμε τους ανθρώπους. Όλοι οι χριστιανοί, και ας αφήσουμε όλους τους χριστιανούς, εμείς. Και ας αφήσουμε το όλοι μαζί. Εγώ, εσύ, είσαι έτοιμος, είσαι έτοιμη να αποδεχθείς το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, αν και είναι έξω από το λογική σου, έξω από την αρέσκειά σου και έξω από το θέλημά σου? Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Είναι έτοιμη η καρδιά σου να αποδέχεται αυτό που αρέσει στο Θεό, αυτό που θέλει ο Θεός και αυτό που σε οδηγεί ο Θεός? Γι' αυτό τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Δεν είναι μόνο να ζούμε κατά το Πνεύμα, αλλά ανάγκη είναι να περπατούμε κατά το Πνεύμα. Μόνο όσοι διοικούνται, άγονται από το Πνεύμα το Άγιο, είναι αληθινά παιδιά του Θεού. Εάν δεν άγιεσαι από το Πνεύμα το Άγιο και να νομίζεις ότι είσαι παιδί του Θεού, δεν είσαι. Δεν σε αναγνωρίζει ο Θεός. Αν κάνεις ό,τι σ' αρέσει, ό,τι θέλεις και ό,τι νομίζεις, δεν είναι ο Θεός δίπλα σου για να σε επιμελείται. Θέλω, και το δηλώνω ενώπιον όλων των δυνάμεων, τη ζωή μου, την οικογένειά μου, να την επιμελείται ο Χριστός. Θέλω να είμαι εκεί που με θέλει ο Χριστός. Θέλω να μην γίνεται στη ζωή μου αυτό που θέλω ή αυτό που μου αρέσει ή αυτό που νομίζω. Θέλω να είναι τα αυτιά μου πάντοτε ανοιχτά, τα μάτια μου καθαρά, να βλέπουνε σύμφωνα με αυτά που λέει ο Θεός και μου δείχνει ο Θεός, και η καρδιά μου έτοιμη να λέω αμήν στο Κύριο. Δεν θέλω να είμαι ένα καλάθι που το μάζεψε ο Θεός, το έβαλε
και το εγκατέλειψε και έγινε άχρηστο. Δεν το θέλω. Θέλω να είμαι ένα καλάθι γεμάτο σίκα που τα μάζεψε ο Θεός και τα επιμελείται ο Θεός. Πιστεύω, αδερφοί αγαπητοί, ότι δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό στη ζωή μας από το να επιμελείται τη ζωή μας, την οικογένειά μας, την εκκλησία μας, ο ίδιος ο Θεός. Δεν υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα. Τουλάχιστον έτσι μου δείξει ο Θεός. Αυτό είναι το φως. Ένας τόπος που ήταν λαμπρός. Και το φως ήταν ο Θεός. Δεν είχε σκιά μεταβολής. Και μπορούσες να πας από εκεί, μπαίνοντας από τη στενή πύλη. Και από εδώ και πέρα ήταν ένα σκοτάδι που όσο προχωρούσες γινόταν πιο μεγάλο. Και εκεί πήγαινες εύκολα, μπαίνοντας από τη φαρδιά πύλη. Εκεί ήσουν μόνος σου, εγκαταλελειμμένος, ενώ από τούτη μεριά στο φως ήσουν στην αγκαλιά του Χριστού. Και είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα προσωπικής απόφασης, την οποία ανεξάρτητα, και το τονίζω, με το παρελθόν μας, θα την πάρουμε σήμερα. Απόφαση θανάτου. Δεν εμπιστεύομαι τον εαυτό μου, γιατί όποτε έχω εμπιστευτεί τον εαυτό μου, έχω κάνει ζημιές στον εαυτό μου και στους άλλους. Εμπιστεύομαι μόνο το Λόγο του Θεού, το γεγραμμένο πρώτον. Εμπιστεύομαι τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, την αληθινή, και εμπιστεύομαι την αγάπη του Θεού Πατρός που με φροντίζει, με καλύπτει, επειδή στέκομαι πάντοτε κοντά Του. Δεν είναι δύσκολο να είσαι σίκα καλά και μάλιστα κάλλιστα. Δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο να είμαστε σίκα κακά και μάλιστα κάκιστα. Δεν είναι δύσκολο. Το ερώτημα είναι, θα είσαι στη γη του Ισραήλ, της αποστασίας, της παράβασης, της αμαρτίας και της αδικίας και της ειδωλολατρίας, ή θα είσαι στη γη των Χαλδαίων, που εκεί θα σε περιμένει ο Θεός, θα σε φροντίζει ο Θεός και θα σε περιποιείται ο Θεός. Λογικά βεβαίως στη γη Ισραήλ, κατά ανθρώπους. Λογικά κατά Θεόν, βεβαίως εκεί που με στέλνει ο Θεός και που με θέλει ο Θεός. Αμήν.